Άντε και το κουτάβι ξεκίνησε καλά. Μπράβο το κορίτσι μου, μπράβο. Μπράβο το κορίτσι μου. Ομάδα Κυλκής Πατρίδα. Γονείς και παιδιά. Δείτε το χρονιάρικο το κουτάβι τους. Πώς ξεκίνησε. 13 μηνών. Πάει για 13 μηνών. Αλλά είναι 9 προς 10. Μπράβο το κορίτσι μου. 6 μηνών. Ρόκι. Με πρωτοβουλία. Μπράβο το κορίτσι μου. Αυτή είναι η χαρά. Αυτή είναι η εξέλιξη. Και οι γονείς. Είναι 8 παρά. Ο ντορός είναι πολύ φρέσκος γιατί έχει και πολύ καλή υγρασία, είναι τέλειες συνθήκες. Γι' αυτό και ο σκύλος φωνάζει στον ντορό. Και τα δεκαμηνίτικα μόλις ξεκίνησαν, βάζουν μύτη λίγο κάτω. Μπράβο. Πατέρας και γιος. Πατέρα και γη μάλλον. Τρώνε τις κακαράντζες. Το μήλο κάτω από τη μηλιά. Δείτε τα κουτάφια πως τρώνε τις κακαράντζες. 6 μηνών και 10. Τον βλέπετε 10 μηνών. Είναι η πέμπτη έξοδος που έχει το σκυλί. Καλά καλά δεν μπορεί να περπατήσει, είναι πιασμένος. Αυτές οι ράτσες είναι το δώρο των προγόνων μας. Το δώρο των γεροντών. Το δώρο των γεροντάδων προς εμάς. Να και το άλλο το αρσενικό. Και αυτός με μύτη κάτω. Πάμε τώρα στα μεγάλα. Μήπως είμαστε τυχεροί και δούμε και το λαγό. Η λήψη είναι από κινητό, παιδιά. Η σκυλίτσα είναι εκεί κάτω. Έχει ανοίξει πολύ. Είναι καλό αυτό να μπορεί να παίρνει και πρωτοβουλίες. Να και ο Ρόκι 6 μηνών.
σκυλίτσα χρονιάρα μόνη της με πρωτοβουλία, με λάθη. Αυτή είναι η εκπαίδευση. Αυτή είναι η εκπαίδευση. Ο Ρόκι πιο μικρός, 6 μηνών, παρακολουθεί. Ενώ τα άλλα και μεγαλύτερα. Κρατάς ένα κουτάβι κατά λάθος, χωρίς να δεις τίποτα. Δείτε το χρονιάρικο. Και όλα κυνηγάνε, και σε όλους τους φίλους που έχουμε δώσει, όλα κυνηγάνε. Αυτή είναι η εξέλιξη που μας έδωσαν οι γέροντες εδώ πέρα. Μην ψάχνετε σκυλιά από ξένες χώρες, δεξιά και αριστερά, εκτός αν μιλάμε για καθαρόιμα σκυλιά. Έχουμε τα γονίδια στην πατρίδα μας να μπορούμε να κάνουμε καλούς ιχνηλάτες. Αυτή είναι η χαρά μας. Μπράβο το κορίτσι μου, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, μικρά, μεγάλα, δείτε. Αυτή είναι τρεις γένες. 13, 10 και 6. Και οι γονείς. Εμείς στον κάμπο τα σκυλιά δεν θέλουμε να κλαίνει στον τωρό. Θέλουμε να έχουν αποτέλεσμα. Είναι γάβισμα και μπροστά το θύραμα. Δεν θέλουμε σκυλιά να κολλάνε μια εβδομάδα στον τωρό. Θέλουμε σκυλιά να έχουν μυαλό, να κόβουν συνέχεια, γιατί το βιβλίο το διαβάζουμε από την αρχή και το από την αρχή είναι το σήκωμα. Η καταδίωξη, αν θέλει ο κάθε κυνηγός, είναι η δεύτερη φάση του βιβλίου. Παιδιά, ακούω πολλούς φίλους μου που λένε ότι θέλω το σκυλί να έχει δίωξη. Το σκυλί πρέπει πρώτα να λέμε να σηκώνει και ύστερα να έχει δίωξη. Δείτε το κουτάβι, γιατί τα αίματα τα έχει, πως πηγαίνει άκρη-άκρη στις γωνίες να κόψει. Αυτό δεν το γνωρίζει, είναι το ένστικτο και το αίμα. Μόνο ο Ρόκι 6 μηνών είναι μαζί μου και παρακολουθεί τα αδέρφια του και τους γονείς τους. Ρόκι! Δείτε πως πιάσανε τις άκρες. 10 μηνών κουτάβια. Αυτό είναι το αίμα που μεταδίδει
ο σκύλος κυνηγός και όχι ο σκύλος κούκλα. Ορίστε και φρέσκες οι κακαράντζες. Το καλό είναι ότι έχουμε και μεγάλες κακαράντζες και μικρές κακαράντζες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε γένες.